Κυρία Κτενά. Ναι, εμείς από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί και στην προανακριτική τότε το 18 σχετικά με τον ίδιο το θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων. Δεν είναι προστασία μαρτύρων η ανωνυμία των μαρτύρων. Από τότε είχαμε ζητήσει οι μάρτυρες να έρθουν αυτοπροσώπως στην Επιτροπή και να καταθέσουν. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ξεκινάει καταρχάς από εκεί και μάλιστα αυτό ήταν κάτι το οποίο στήριζε κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά βέβαια άλλαξαν οι ρόλοι, άλλαξε και η θέση εκτιμώ. Τώρα, με συγχωρείτε κυρία Κτενά, εάν το όνομά τους ήταν γνωστό, αυτομάτως δεν είναι προστατευόμενοι όμως. Όχι, δεν είναι. Το καθεστώς προστασίας μαρτύρων δεν σημαίνει αυτό. Εξηγήστε το όμως. Εξηγήστε το όμως, παρακαλώ. Σημαίνει προστατεύονται από απειλές. Δεν σημαίνει ότι είναι ανώνυμοι. Δεν κάνουν ανώνυμοι. Ναι, η ανωνυμία δεν διασφαλίζει μια προστασία από απειλές. Αυτό ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο είναι που εγκυμονεί και κινδύνους και δημιουργεί προβλήματα. Υπάρχει καθεστώς προστασίας μαρτύρων με γνωστούς τους μάρτυρες. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ωστόσο, το πραγματικό σκάνδαλο εδώ πέρα είναι το ίδιο το φάρμακο ως εμπόρευμα. Το σκάνδαλο είναι να ακούμε Υπουργό Υγείας να λέει ότι πρέπει να κρυβίνουν τα φάρμακα για να είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Και αυτό το λέει απευθυνόμενος στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας, δηλαδή υπερήλικους, ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αυτοί δηλαδή που έχουν κυρίως ανάγκη το φάρμακο και καθημερινά ακούτε τέτοια περιστατικά, ναι. Δεχόμαστε συνέχεια καταγγελίες γι' αυτό, πόσο έχουν ακριβήνει τα φάρμακα, αλλά αυτό είναι συγκεκριμένη πολιτική και αυτό είναι ακριβώς το σκάνδαλο. Το ότι δηλαδή αυξάνει η ιδιωτική δαπάνη για το φάρμακο εις βάρος και μειώνεται η δημόσια δαπάνη, ενώ γιγαντώνονται, εκτοξεύονται τα κέρδη των φαρμακοβιομηχανιών, αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο και αυτό συγκαλύπτεται με όλη αυτή την ιστορία και με τον τρόπο, την εξέλιξη που είχε τότε προανακριτική και όλα όσα ακολούθησαν έκτοτε μέχρι και σήμερα που ακούμε για βεβαίως, αυτό το οποίο περιγράφεται είναι πράγματι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά εσείς το περιγράφετε ως σκάνδαλο και δεν αρνούμε εγώ ότι μπορεί να είναι σκανδαλώδες όλο αυτό όπως το περιγράφετε. Υπάρχει και σκάνδαλο Νοβάρτης. Όμως η υπόθεση Νοβάρτης αυτή καθεαυτή. Αυτή και εμείς το χάσαμε αυτό το σκάνδαλο. Έχουμε εμείς σκανδαλολογία το τελευταίο καιρό, κυρία Κτενά, βέβαια. Θέλω να πω, σκάνδαλο σε κάθε περίπτωση, κυρία Κτενά, θα ήταν εάν για παράδειγμα αποδεικνυόταν ότι κάποιος υπουργός είχε χρηματιστεί. Είναι ένα παράλληλο σκάνδαλο αυτό. Ναι. Αλλά αυτό ξεκινάει δηλαδή, ακριβώς από μην το. Μην το γενικοποιούμε πάντοτε. Όχι, δεν το γενικοποιώ. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε βεβαίως. Ναι, αλλά ξεκινάει ακριβώς από το ότι είναι πολλά τα λεφτά σε αυτό το χώρο. Ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν και τα άλλα σκάνδαλα. Άρα δεν μπορούμε να αγνοούμε τη ρίζα του προβλήματος και ξαναλέω, δεν μπορούμε να λέμε ότι η Νοβάρτης, οι πρακτικές που χρησιμοποιούσε ο Νοβάρτης δεν είναι πλέον φανερές. Έχει γίνει, έχει κλείσει η υπόθεση αυτή και σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν είναι, και δεν είναι και η μόνη εταιρεία που καταφέρνει σε τέτοιες πρακτικές. Συγγνώμη, δεν άκουσα. Πλήρωσε 350 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο εξοδικαστικού συμβιβασμού για ό,τι έκανε στην Ελλάδα η Νοβάρτης. Δεν το συζητάμε. Που σημαίνει ότι η Νοβάρτης παραδέχεται ότι υπήρξε σκάνδαλο στην Ελλάδα, φυσικά. Αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε εντοπίσει το σκάνδαλο. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να απευθύνεται στις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν μέχρι σωστό, τώρα. Βεβαίως, όλα τα χρόνια που αυτό το φαινόμενο που η Νοβάρτης δραστηριοποιείται στη χώρα, γιατί ήταν πολλές κυβερνήσεις. Ναι, και στη δικαιοσύνη πρέπει να απευθυνθώ, που καθυστερούσε να στείλει αιτήματα δικαστικής σύνδρομης στις ΗΠΑ. Και για τη δικαιοσύνη, ξέρετε, γιατί μιλάμε συνέχεια για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν θέλουμε πραγματικά ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Σωστό είναι αυτό. Κάτι το οποίο είχαμε ζητήσει στην αναθεώρηση την τελευταία και δεν το στήριξε κανένα κόμμα. Ελάτε, κυρία Κτενά. Ναι, ευχαριστώ. Δεν χωράει καμία υποτίμηση αυτό που έγινε με την Ναύτεξ. Δεν μπορούμε να το προσπερνάμε έτσι. Η Τουρκία εξέδωσε Ναύτεξ με την οποία αμφισβητούσε ευθέως την υφαλοκρηπίδα και θεωρούσε την περιοχή μεταξύ Χίου Λέσβου, θεωρεί την περιοχή μεταξύ Χίου και Λέσβου ως χώρο τουρκικής ευθύνης. Ναι. Αυτό είναι πάρα, δική μας Ναύτεξ, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει ο Πρωθυπουργός να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό, να ενημερώσει για τη στάση μας, τη στάση της χώρας μας εννοώ, και το αν υπήρξε, αν τουρκικό πλοίο προσπάθησε να εμποδίσει ελληνικό πλοίο.
Τώρα, αυτό το γεγονός προφανώς δεν συνάδει ούτε με τη... Συγχωρείτε, επειδή εγώ δεν το έχω δει αυτό. Υπάρχει τέτοια ότι κάποιο τουρκικό πλοίο προσπάθησε να εμποδίσει ελληνικό πλοίο? Αυτό ρωτάμε. Θέλουμε ενημέρωση. Θέλουμε ενημέρωση υπεύθυνη από τη μεριά της κυβέρνησης. Θέλω να πω, έχετε κάποια τέτοια πληροφόρηση εσείς? Για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Μάλιστα. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να το θεωρούμε ξεχωριστό ή ένα τυχαίο συμβάν. Τη στιγμή που σε λίγες μέρες θα έρχεται ο Φιντάν, θα γίνει συνάντηση με το Φιντάν και έχουμε όλη αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, αυτή την καθησυχαστικό λόγο από τη μεριά της κυβέρνησης που είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, πρέπει ειδικά σήμερα με δύο πολέμους να μένονται και με τους ανταγωνισμούς σε επίπεδα χωρίς προηγούμενο. Όλα αυτά τα επεισόδια που ακούστηκαν, τα γεγονότα που ακούστηκαν και από εσάς, πρέπει πραγματικά να βάλουμε στο κάδρο, να μας προβληματίσουν και να αναρωτηθούμε κατά πόσο πραγματικά, γιατί έχει ανοίξει μετά το Vilnius έτσι όλη η ατζέντα, γιατί ναι, υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι πολλά τα θέματα που συζητούνται, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και το Κυπριακό που έχει ανοίξει υπό το πλαίσιο του ΝΑΤΟ που θεωρεί. Άρα εσείς δεν πιστεύετε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση όταν λέει ότι δεν φεύγουμε από τις κόκκινες γραμμές? Συγγνώμη. Δεν πιστεύετε την κυβέρνηση όταν επιμένει ότι δεν πηγαίνει έξω από τις κόκκινες γραμμές? Και οι δηλώσεις μετά το Vilnius. Ναι. Και η μέχρι τώρα πορεία των συνομιλιών γύρει πάρα πολλά ερωτηματικά. Ακόμα και οι διάφορες τροχιοδεικτικές, να το πω, αυτά που ακούγονται κάθε τόσο για την ΑΟΣ, για όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλές ανησυχίες για το τι ακριβώς έχει μπει στο τραπέζι. Άλλο όμως οι ανησυχίες και άλλο αυτό που σας ρώτησε και ο Μάριος. Αν επί της ουσίας η κυβέρνηση παρεκκλίνει της εθνικής γραμμής. Η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει επαρκώς τα κόμματα και τον ελληνικό λαό. Ανησυχείτε ότι μπορεί και να παρεκκλίνει? Δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση. Δεν ενημέρωση. Κύριε Ραβαντινέ, είναι πάρα πολλά τα θέματα που παίζουν αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο γενικά στην περιοχή. Είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδος. Και το ότι αυτές οι συζητήσεις, αυτές οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα. Όταν ξαναλέω, το ΝΑΤΟ, υπό τη σκέπη του ΝΑΤΟ, που θεωρεί την νοτιοανατολική Μεσόγειο, νοτιοανατολική λίμνη και θέλει ήρεμα νερά, ακριβώς γιατί είναι πολλά και τα projects που τρέχουν αλλά και οι αντιθέσεις και οι πόλεμοι, ναι, όλα αυτά δημιουργούν τεράστια ανησυχία, σύν το ότι έχει ανοίξει το Κυπριακό με τον τρόπο που έχει ανοίξει πάλι. Καμία ένδειξη ότι πρόκειται αυτό να επισυμβεί. Μια επισήμανση, επιτρέψτε μου, ΑΟΣ έχουν υπογράψει συμφωνία για ΑΟΣ και το Ισραήλ με το Λίβανο. Και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ βομβαρδίζει το Λίβανο. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν ανοίγουν τέτοια θέματα σε εποχές σαν αυτή που μένονται πόλεμοι στην περιοχή. Πολύ σύντομα, η στάση του Πρωθυπουργού εχθές ήταν απαράδεκτη με όλα τα μέτρα και σταθμά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε κανένας άλλος να επεμβαίνει στα εσωτερικά ενός κόμματος και να αποφασίζει εάν θα συνομιλεί με αυτόν που το κόμμα μέσα από τις δικές του διαδικασίες έχει ορίσει να το εκπροσωπεί. Τώρα, τα υπαρκτά εκφυλιστικά φαινόμενα που παρατηρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρκτά, είναι πραγματικά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που και κυβέρνησε και άσκησε αντιπολίτευση, αλλά δεν του δίνουν σε κανένα το δικαίωμα αυτό. Και κάτι ακόμα για την επιλογή αντιπάλου. Δεν θα έπρεπε να περηφανεύεται το Πασόκ. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι το θεωρεί βολικό αντίπαλο, όπως εμείς λέμε, για παράδειγμα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αντίπαλος της κυβέρνησης δεν είναι κάποιος μέσα στη Βουλή. Αντίπαλος είναι τα προβλήματα έξω στην κοινωνία. Αντίπαλος είναι οι κλάδοι που απέργησαν εχθές. Εχθές κατέβηκαν στο δρόμο λιμενεργάτες, εργάτες στο μέταλλο, εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στον επισητισμό. Τις προάλλες είχαμε τους γιατρούς, είχαμε τους διανομείς.
Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα, αυτή είναι η πραγματική αντίπαλη. Γιατί αυτό που πραγματικά γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι ότι δεν βγαίνει ο μισθός, είναι άθλιες οι εργασιακές συνθήκες και υπάρχει τεράστιο κόστος στην υγεία, άθλιες υπηρεσίες εκεί, άθλιες υπηρεσίες στην παιδεία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πάντως, και αυτή είναι η αντίπαλη. Στο Τεμπών, δώσατε σωσίβιο σωτηρία στην κυβέρνηση. Τώρα κύριε Τσόγκα, με το ζήτημα τη Επιτροπή. Κύριε Τσόγκα, είναι πολύ ακατάλληλο. Και είσαστε υπεύθυνοι και για την απελευθερία και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.